θα πάω στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ήταν και μέλος, ας το πούμε, αυτής της επιτροπής που κάτι πήγε να κάνει για τα Τέμπη, δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τη βλέπαμε και λίγο πριν στις εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, που δεν ήταν η πρώτη φορά που πατούσατε αυτά τα χώματα, κυρία Αποστολάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Πολύζο, καλώς σας βρήκα. Κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτό το χώρο, δεν μπορεί παρά να μην αισθάνεται μια τόσο μεγάλη γροθιά στο στομάχι και ένα τόσο δυνατό πόνο. Και ήταν για μένα πάλι μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Επισκεφτήκαμε το σημείο της τραγωδίας, του εγκλήματος των Τεμπών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνόδευσε τον κύριο Νίκολας Σμιτ, τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν σήμερα εδώ, στην πόλη της Λάρισας, και ήταν ένα χρέος να γίνει αυτός ο σταθμός, να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Ο κύριος Σμιτ, ως ένας ενεργός πολιτικός με μεγάλη εμπειρία, ασφαλώς γνωρίζει την υπόθεση αυτή. Και έτσι οι δύο άνδρες αισθάνθηκαν αυτή την ανάγκη. Ήμασταν εκεί μαζί με την κυρία Λιακούλη, την βουλευτή του νομού. Και το βράδυ θα υπάρξει μια πολιτική συγκέντρωση με τους δύο ομιλητές, τον κύριο Σμιτ και τον κύριο Ανδρουλάκη, για πλέον τη μάχη των ευρωεκλογών. Για να μην φύγουμε από την τραγωδία των Τεμπών, επειδή εσείς την ζήσατε από μέσα, με όποια συγκίνηση, όποια συντριβή και όποιον θυμό όσο εξελίσσονταν οι εργασίες της Επιτροπής, προκαλούσε το περιεχόμενο και οι χειρισμοί. Πείτε μας πώς νιώσατε μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος του πραγματογνώμονα που για λογαριασμό των οικογενειών των θυμάτων λειτουργήσε, που εντόπιζε παραπάνω αστοχίες, παραπάνω παραλήψεις από αυτές που ήδη γνωρίζαμε, είτε από τη δικαστική διερεύνηση, από όποιες διαρροές υπήρχαν, είτε από άλλες δημοσιοποίησεις στοιχείων. Κοιτάξτε, είναι ένα πολυσέλιδο πόρισμα, 75 σελίδων, που περιέχει αρκετά καινούρια στοιχεία. Για παράδειγμα, αναφέρεται με έναν ρητό, θα έλεγα, τρόπο στο γεγονός ότι πάνω από 16 από τους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας απανθρακώθηκαν. Αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν είχαν οι λαμαρίνες οι οποίες μεταφερόντουσαν από την εμπορική αμαξοστοιχεία, δεν είχαν δεθεί με έναν τρόπο ασφαλή. Αναφέρεται σε εκτροχιασμό τον οποίο προκάλεσε ο μηχανοδηγός όταν πλέον συνειδητοποίησε το ότι κινείται σε αντίθετη πορεία οι δύο αμαξοστοιχείες προκειμένου να αποτραπεί το κακό, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά αναφέρεται και στην εξαφάνιση πολλών λεπτών συνομιλίας από το καταγραφικό ανάμεσα στον μηχανοδηγό, τον νεκρό σήμερα μηχανοδηγό και τον σταθμάρχη και άλλα στοιχεία. Είναι βέβαιο ότι είναι ένα πόρισμα που έχει πολλά χρήσιμα στοιχεία. Είμαι βέβαιη ότι ο εφέτης ανακριτής θα το αξιολογήσει και θα το αξιοποιήσει και είμαι βέβαιη ότι θα αποτελέσει ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο της δικογραφίας. Μάλιστα. Είμαι εγώ βέβαιος τώρα ότι εσείς δεν έχετε αφήσει στην άκρη το ενδιαφέρον σας μαζί με όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν, γιατί μια βουλευτής καταπιάνεται με πάρα πολλά θέματα καθημερινά. Αλλά μπροστά ή πίσω στο μυαλό σας είναι αυτή η ιστορία. Βλέπετε με όλη αυτή τη διαμαρτυρία που υπήρξε από μια μεγάλη μερίδα, την πλειοψηφική μερίδα της κοινωνίας, από τις εκδηλώσεις που γίνονται από τους συγγενείς των θυμάτων, από τη δημοσιότητα που είχε αυτή η ιστορία, όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν να κρατήσουν τα νεότερα στοιχεία στη σκιά, ότι θα πάμε σε πραγματική απόδοση, απονομή δικαιοσύνης. Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, η υπόθεση των Τεμπών, της αναγκαιότητας δηλαδή διαλεύκανσης των αιτίων
της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών είναι μια υπόθεση που εκφεύγει της σφαίρας της πολιτικής. Αφορά το στοιχειώδες χρέος κάθε πολίτη και κάθε πολιτικού. Σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ με ησυχία, νιώθοντας ότι αυτό το έγκλημα δεν θα έχει την τιμωρία ως καθαρτήρια κατάληξη, προκειμένου η κοινωνία να ανασάνει από το συλλογικό πέθος και προκειμένου αυτοί οι γονείς να έχουν την ελάχιστη δικαίωση απέναντι σε ένα γεγονός το οποίο κατέστρεψε τις ζωές τους ανεπιστρεπτή. Οι ζωές για αυτές τις 57 οικογένειες έχουν σταματήσει. Το ελάχιστο χρέος κάθε ανθρώπου που μπορεί εκ των πραγμάτων να έχει έναν ρόλο ευθύνης γύρω από τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης είναι για μένα το ελάχιστο χρέος, όπως επανέλαβα και πριν. Γιατί όσο γινόταν αυτή η ζωηρή συζήτηση στην κοινωνία για τα Τέμπη, προέκυψε ένα μάτι που μας σόκαρε δυσάρεστα. Ναι, άσχετα αν μετά αυτό που λέτε, γίνεται η αναψηλάφιση της δίκης. Προέκυψε μια απόφαση, αλλά ακούστε, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τις κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η δικαιοσύνη έβγαλε μια απόφαση. Είναι προφανώς μια απόφαση ασύμμετρη. Αλλά η δικαιοσύνη δεν εξαντλείται στον πρώτο της βαθμό. Υπάρχει δεύτερος βαθμός και υπάρχει και τρίτος βαθμός ελέγχου της νομιμότητας μιας απόφασης. Άρα το σημαντικό σε ό,τι αφορά τα Τέμπη δεν είναι μόνο το ζήτημα της ταχύτητας ως προς την έναρξη της δίκης. Το σημαντικό σε ό,τι αφορά τα Τέμπη είναι η διαλεύκανση της υπόθεσης ως προς το σύνολο των πολιτών τα οποία ενέχονται με τον Α ή με το Β τρόπο λοιπόν, σε σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός. Για να προλάβουμε. Και επειδή εδώ έχουμε μία πρώτη ένδειξη σε ό,τι αφορά την σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για την 717 στην οποία προχωρήσαμε και έχουμε ένα πρώτη ένδειξη μπλοκαρίσματος από την κυβερνητική πλειοψηφία της διαλεύκασης, είναι λογικό να ανησυχεί η κοινωνία, να έχει εδρεωμένη την πεποίθηση ενός σχεδίου συγκάλυψης και εμείς από την πλευρά μας να επιμένουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται ηθικά καταρχήν, αφήνω την πολιτική όπως σας είπα στην άκρη, είναι ηθικό το χρέος, να επιτρέψουμε να μην υπάρξει διαλεύκανση, εάν και εφόσον υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν, ούτε καταδικάζω, ούτε κρίνω. Εγώ αγωνίζομαι ούτως ώστε να μην υπάρξει κανείς με ένα τείχος προστασίας απέναντι στις ενδεχόμενες ευθύνες. Λοιπόν, αγωνίζομαι για να υπάρξει δικαιοσύνη για όλους. Για να πούμε ένα-δυο εκλογικά, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας. Παραμένει ο στόχος της δεύτερης θέσης, γιατί τον ακούγαμε καιρό πριν εμφατικά. Όσο περνούν οι μέρες, δεν τον ακούμε το ίδιο εμφατικά. Φαντάζομαι ότι ένα κόμμα που έχει υπάρξει επί μακρόν κόμμα εξουσίας θέλει να είναι κυρίαρχο στα πράγματα. Το έχετε αυτή τη στιγμή, αυτό που έχετε βάλει ως στοίχημα? Κύριε Πολύζο, ο στόχος ετέθη με έναν πολύ ρητό και κατηγορηματικό τρόπο από τον κύριο Ανδρουλάκη και σας διαβεβαιώνω ότι παραμένει στο σύνολό του χωρίς καμία έκπτωση, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία επιφύλαξη. Θα σας έλεγα, συνεχίζοντας την ερώτησή σας και την τοποθέτησή σας, ότι ο στόχος αυτής της δεύτερης θέσης είναι, αν θέλετε, ένας μέσος σταθμός. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, μια μείζωνα στόχευση. Και αυτή, ξέρετε, δεν αφορά έναν μικροκομματικό υπολογισμό ή μια νοσταλγία για το παρελθόν στο οποίο αναφερθήκατε. Εμείς κρίνουμε, και αυτό δεν είναι μια πολιτική εκτίμηση, είναι μηνύματα που παίρνουμε από τους πολίτες, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά μια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία μετατρέπεται σε καθεστώς. Άρα χρειάζεται άμεσα η επαναφορά μιας ισορροπίας στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Με έναν πόλο εξουσίας, ο οποίος μέσα από το πρόγραμμά του, τη δυναμική του, την αξιοπιστία του, τον ενωτικό του λόγο και σοβαρό
και υπεύθυνο αλλά και ενωτικό, να προσφέρει στους πολίτες ένα διέξοδο, μια εναλλακτική κυβερνητική λύση, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Αυτό δεν αφορά όμως τη στόχευση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό, κατά την άποψή μας, αφορά μια ανάγκη που έχει ο τόπος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι χρήσιμη για τη λειτουργία του πολιτεύματος, σίγουρα δεν είναι χρήσιμη για τους πολίτες. Και αυτό προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Οι εκλογές μπορεί να είναι ένας μέσος σταθμός σε αυτή την πορεία. Φαντάζομαι θα είστε στις 7.30 και εσείς στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Ασφαλώς. Όχι στο Αρχαίο, μην το ακούτε έτσι. Δεν θα ανοίξει το Αρχαίο Θέατρο. Ναι, ναι, τον ξέρω το χώρο, φιλοξενήσει. Το γνωρίζω. Όχι, το λέω για τους τηλεθεατές, δηλαδή, έτσι πώς το είπα, μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο. Έτσι. Η ομιλία Ανδρουλάκη. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Αποστολάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ.